επιχείρηση σκούπα στου εξωτερικού χώρου του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκο Καζαντζάκη, όπου διακινούνται 55.000 τουρίστε σε ημερήσια βάση τον μήνα Αύγουστο. Στην μεγαλύτερη, θα έλεγα, πύλη εισόδου του νησιού, σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, την επομένη του 15 Αύγουστου, όπου αντιλαμβάνεστε ότι ο φόρτο είναι ιδιαίτερα μεγάλο και η πρόκληση αντίστοιχη. Προσπαθώντα εδώ με τον αερολιμενάρχη, τον κύριο Πλιάκα, σε συνεχή επικοινωνία και συνέργεια, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εικόνα. Όπως λέει και μια παροιμία, το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το κούτελο. Πραγματικά αεροδρόμιο και δήμος, δήμος και αεροδρόμιο, πρέπει να συνεργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε, πρέπει να έχουμε συνέργειες για να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Πραγματικά, λόγω της μεγάλης κίνησης που διέρχεται από το αεροδρόμιο, υπολογίζεται γύρω στους 50-55.000 άτομα την ημέρα, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να είναι πάντα σε καλή κατάσταση. Σύγχρονα μηχανήματα καθαρισμού της υπηρεσίας καθαριότητας ενισχύουν τις προσπάθειες καθαρισμού του οδοστρώματος, ενώ άμεσα θα καταβληθούν ανάλογες προσπάθειες για τον καθαρισμό πεζοδρομίων, μαρμάρων και όχι μόνο. Είναι ειδικό σάρωθρο με χωρητικότητας 2 κυβικών μάθιου, το οποίο έχει τη δυνατότητα να στρίβει και 4 ρόδες, να έχει ειδικά πιεστικά μηχανήματα, ειδικά απορροφητικά. Έχει γενικότερα την τελευταία λέξη της τεχνολογίας πάνω του. Και ήδη τα πρώτα βήματα γραφής σε αυτούς τους 2 μόλις μήνες που κυκλοφορεί και επιχειρεί στους δρόμους της πόλης είναι πάρα πολύ καλά. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου βρέθηκε ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ, Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με τον αερολιμενάρχη και για ζητήματα ανακύκλωσης. Και θέλω να ευχαριστήσω και τον αερολιμενάρχη για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε μέχρι στιγμής και κάνουμε την διαλογή πραγματικά στην επαγγελματική πηγή. Έτσι λοιπόν, ό,τι εισερχόμενο πλαστικό έρχεται στο αεροδρόμιο, αυτό ανακτάται, ανακυκλώνεται και επιστρέφει με μεγαλύτερη αξία στους ίδιους τους δημότες. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που το χαιρετίζουμε σαν συνέργεια. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές πλαστικού, καθώς σύμφωνα με στοιχεία ανακυκλώνονται 7 τόνοι πλαστικού τη βδομάδα. Και πιστεύω ότι στο μέλλον, σε συνεργασία και με τον αντιδήμαρχο και με τον δήμαρχο και με όλους, θα μπορούμε να βρούμε και άλλους τρόπους να ανακυκλώσουμε και ακόμη περισσότερα πράγματα. Ακόμη, ας πούμε, και τα απόβλητα, τα απορρίμματα από τα αεροπλάνα, τα οποία κάποια από αυτά είναι ανακυκλώσιμα. Και αυτά θα μπορέσουμε να τα δούμε στην πορεία. Και τους 7 τόνους, ο στόχος μας είναι να τους μεγαλώσουμε, να τους κάνουμε 8 και 9 και 10.